Με αντίπαλο τον Καράσεφ. Πάντα Wilkins. Κόρφας, νέο σουτ για τρεις. Αυτή τη φορά δεν βρίσκει στόχο. Το rebound από τον Κισούριν. 51-61, 5 και 20 πριν από το τέλος. Καράσεφ. Σουτάρει για τρεις, υποπίεση και βρίσκει το στόχο. Ο Καράσεφ, η μόνη αξιόπιστη πηγή πόντων για την ΤΣΣΚΑ και τον Ερέμιν. Ο Κόρφας που κατεβάζει χωρίς πρόβλημα την μπάλα. Κάνει μεγάλο παιχνίδι και ο Τζον Κόρφας απόψε. Οικονόμου. Αλβέρτης με τον Καράσεφ. Βίλκινς με τον Πανόφ. Προσπαθεί να πλησιάσει. Πέρασε στον Βράνκοβιτς. Αυτός έξω στον Αλβέρτη που σουτάρει για τρεις. 54. 64. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, σαν και κρύος από τον πάγκο, είχε ζεστό το χέρι του και ανταπέδωσε το τρίποντο του Καράσεφ. Ενώ η ΤΣΣΚΑ μείωσε ξανά στους 8. 56-64. 4 και 15 πριν από το τέλος. Κόρφας. Δεν θα πρέπει επουδενή να χαλαρώσει ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερα στην άμυνα, όπου η ΤΣΣΚΑ βρίσκει τις ευκαιρίες και χτυπάει και δεν αφήνει τη διαφορά να μεγαλώσει. Κόρφας κάνει τη διείσδυση, το σουτ με ταμπλό. 56-66, μεγάλο παιχνίδι από τον Τζον Κόρφα. Όχι μόνο οργανωτικά, αλλά όποτε βρίσκει ευκαιρία βοηθάει και στο σκοράρισμα. Καράσεφ για τον Νουόζου. Πολύ ωραία προσπάθεια του Νιγηριανού, αλλά χρεώνεται με βήματα από τον Τόριζον. Και η ΤΣΣΚΑ αρχίζει η πρέσινγκ. Ο Ερέμιν βάζει σε χρήση και τα τελευταία του όπλα πια. Δεν έχει άλλες επιλογές. Βέβαια όχι. Τα διαστήματα του χρονικά είναι πάρα πολύ μικρά. Wilkins για τον Κόρφα. Οικονόμου για τον Αλβέρτη. Προσπαθεί να πάει κοντά στο καλάθι τον Καράσεφ. Ο Αλβέρτης βρίσκει το στόχο. Τον βλέπετε εδώ πώς πανηγυρίζει. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 12. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιτελικού. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από το μεγάλο τελικό της Μεγάλης Πέμπτης. 56-68. Κισούριν έχει κάνει βήματα, αλλά έχει χρεωθεί με φάουλ ο Φράνκοβιτς. Και εδώ ο Κισούριν, ο Ευγέννη Κισούριν, κοιτάξτε εδώ πάλι την τελευταία του προσπάθεια. Με το αριστερό του χέρι σπρώχνει το Ρώσο. Και ο Ευγέννη Κισούριν θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εδώ ο Μάλκοβιτς, που στο ίδιο γήπεδο βλέπει σήμερα να παίρνει ρεβάντς από την αποτυχία του 91, όταν κόντρα στα δικά του παιδιά της Γιουγκοπλάσκα, τότε Πόπο 84, κοουτσάροντας την Μπαρτσελώνα, έχασε στο τελικό το τρόπαιο από τον Νέλικο Παυλίσεβιτς. Η διαφορά στους 10, 58-68, αποσύρεται ο Κισούριν. Και μπαίνει ο Κουντέλιν για μεγαλύτερη ακόμη πίεση. Και όχι μόνο πίεση, ίσως για να... και για τα τρίποντα. Για τα τρίποντα του. Κόρφας. Με τον Βέτρα αντίπαλο. Εδώ Κόρφας. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει και καλά κάνει σε αργές επιθέσεις. Προκανίζει τον χρόνο μετά. Αυτοί που βιάζονται είναι οι Ρώσοι. Wilkins. Δεν βρήκε το στόχο, αλλά πήρε το φάουλ. Εδώ ο Ντομινίκ, που είναι πολύ κοντά στο πρώτο τελικό της καριέρας του. Εδώ ο Πανόφ που φεύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Με 7 πόντους, και εδώ βλέπετε τα στατιστικά του. Ο Ντομινίκ ευστόχησε στην πρώτη βολή, 58-69 και 58-70 η διαφορά στους 10.
2,5 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του μεγάλου ημιτελικού. Ο Παναθηναϊκός γύρισε την άμυνά του σε αυτά τα 2,5 λεπτά σε ζώνη 2-3. Ο Καράσεφ 60-70. Wilkins. Τώρα πάει να του κλείσει το δρόμο ο Καράσεφ. Η μπάλα είναι για την Τσέσκα. Από το λάθος του Ντομινίκ που άδικα γκρινιάζει. Όχι, έχει δίκιο, με το δεξί του χέρι ο Καράσεφ τον έχει αγκαλιάσει και το τραβούσε, για να δούμε. Κοιτάξτε εδώ, το δεξί του χέρι τον έχει αγκαλιάσει και τον τραβάει. Έχει δίκιο να γκρινιάζει ο Wilkins. Βέτρα για τον Καράσεφ, το σούτ είναι για τρεις. Στο rebound το Βρανκοβιτς. Με δύναμη μπάλα έχει φύγει από χέρια του Κισούριν. Είναι λάθος. Λάθος. Ήταν καθαρή η φάση, είναι λάθος του Ρεμς. Αν ξαναδείξουν σε επανάληψη οι Γάλλοι, θα δείτε ότι έχει φύγει από τα χέρια του Κισούριν η μπάλα. Βέτρα με τον Wilkins απέναντί του. Νουόζου έκανε βήματα εδώ ο Καράσεφ. Κισούριν για τρεις. Ο Κουτέλιν ανανεώνει την επίθεση της ΣΚΑ με νέο επιθετικό rebound. Νουόζου μπροστά στο Βράνκοβιτς βρίσκει αυτή τη φορά τον στόχο και μειώνει στους 8, 62-70. Και φάουλ πάνω στον Αλβέρτη. Ενώ εδώ είδαμε ένα φάουλ που έκανε ο Νουόζου επάνω στον Βράνκοβιτς, τεντώνοντας το αριστερό του χέρι, αλλά είναι εδώ φάσεις που ξεφεύγουν από τους διαιτητές. Εδώ ο Μάλκοβιτς πάντα ανήσυχος. 1,5 λεπτό ακριβώς πριν από το τέλος και εδώ Ερέμιν μοιάζει να συμβιβάζεται με την ιδέα της ΣΥΤΑΣ. Ο Αλβέρτης ευστοχή, 62-71. Ο Ερέμιν που ήταν μάρτυρας μιας ακόμη μεγάλη μιας ΙΤΑΣ της ΣΕΣΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, σαν παίκτης τότε και αντίπαλος του Ντέβιτ Σεργάκου πριν από 15 χρόνια στη Λεωφόρο. Εδώ χρεώθηκε ο Ντομινίκ με φάουλ, δείχνει να μπορεί ο Αμερικανός. Και δυστυχώς ήταν σε σούτ 3 πόντων. Το τρίτο φάουλ του Wilkins και ο Βέτρα στη γραμμή του φάουλ για τρεις βολές. Η διαφορά είναι στους 10, 1 και 26 πριν από το τέλος. ...63-72... ...64-72 τώρα. Η οδηγία της τελευταίας στιγμής που έδωσε ο Μάλκοβιτς τον Κόρφα. Και 65-72 η διαφορά στους 7. Ο Wilkins σπρώχνει την μπάλα απέναντι στο pressing των Ρώσων και παίρνει το φάουλ από τον Βέτρα. 1 και 20 πριν από το τέλος. Και έχουμε time out. Ο Wilkins ευστόχησε και στις δύο βολές και η διαφορά είναι ξανά στους 9, 1 και 15 πριν από το τέλος. 65-74. Βέτρα για τον Ουόζου. Ακάλυπτος ο Κισούριν καρφώνει. 67-74. Η διαφορά μειώνεται στους 7. Και το φάουλ στον Κόρφα από τον Βέτρα. Ενώ βλέπετε εδώ ξανά την τελευταία φάση. Ο Κόρφας από τους πιο εύστοχους παίκτες από τη γραμμή του φάουλ. 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Έτοιμος για τις δύο βολές. Ο Παναθηναϊκός πολύ κοντά στον τελικό. Η δεύτερη άστοχη βολή του Τζον Κόρφα. Δύο συνεχόμενες άστοχες βολές για τον Κόρφα.